Εδώ λοιπόν είμαστε. Να κλείσουμε λίγα γιατί είχαν μείνει από τον κύριο Πιέτρη ανοιχτά. Τώρα είμαστε εδώ. Είμαστε ήρεμοι και κανονικά. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 9:15, 9:15. Και βέβαια καθυστερήσαμε λιγάκι τον κύριο Σταυρέλη γιατί έπρεπε ο κύριος Πιέτρη να ολοκληρώσει και για την Μπάρτσα. Τα είπε, το ακούσατε. Γήπεδο δεν έχουμε. Ομάδα θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να την ανεβάσουμε κατηγορίες, αλλά δεν έχουμε ούτε εξέδρες. Και η εξέδρα η μία είναι για πέσιμο. Τώρα για τα υπόλοιπα περί μαχαιριών, πυρουνιών και κουταλιών στην παράταξη του κυρίου Σταυρέλη, του κυρίου, συγγνώμη, έχω μπροστά μου τον κύριο Σταυρέλη, του κυρίου Νανόπουλου. Αυτά θα τα βρει μόνο του. Εγώ πάντω του βάλα το τραγούδι ότι όταν κοιμάσαι ο άλλος γράφει ιστορία, λέει. Έτσι. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον υποψήφιο δήμαρχο και επικεφαλής της πνοής δημιουργίας, τον κύριο Νίκο Σταυρέλη. Καλημέρα και καλώς ορίσατε στο στούντιό μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολόπουλε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Θέλω να σας ευχηθώ, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο στούντιο, στην εκπομπή σας. Καλή επιτυχία. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι για άλλη μια φορά θα πετύχετε. Είστε ένας από τους ανθρώπους που κατέχετε πάρα πολύ καλά τα αυτοδιοικητικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά θέματα της πόλης και του Δήμου Κορινθίων, του νομού θα έλεγα. Άρα είναι θέμα χρόνου όλοι οι Κορίνθοι μέσω του νέου σταθμού, μέσω του Δίολκου, να γευτούν, να γευτούν τις επιτυχίες σας που είναι και τα νέα και σχολιασμός της τρέχουσας επικαιρότητας και συμμετοχή όλων και βλέπω ότι έχει καλείται από όλα τα φάσματα της πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικής ζωής του τόπου μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αφού φτιάξω κάτι για να σας βλέπω. Εκεί θέλω να σας βλέπω κιόλας. Να το μικρόφωνο μπροστά σας. Δεν χρειάζεται να σας τόσο κοντά, κανονικά ήρεμα, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα. Αν και είχα σκοπό να ξεκινήσω από ένα βασικό, αν θα το πούμε και αυτό. Χρόνο έχουμε, δόξα τω Θεώ. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κρατάει δέσμιους και δεσμευμένους 62.000 ανθρώπους? Διότι κοινότητες, και η Κόρινθος έχει κοινότητα, υπάρχουν όλοι. Ένας άνθρωπος τον θεωρώ και το εξακολουθώ και τον θεωρώ σοβαρό και το είπα πριν έρθετε και πολλές φορές και το εννοώ, γι' αυτό το λέω, όχι για άλλο λόγο. Ο κύριος Ρωτίδης να κρατάει δεσμευμένο ένα χωριό στο κέφι του, στο πιστεύω του, στην καρέκλα του. Και βέβαια πιστεύω ότι υπάρχουν υπό τις ευλογίες κάποιον κάθεται και απολαμβάνει αυτό που κάνει σήμερα και χαμογελάει εις βάρος όλων μας. Τι ακριβώς συμβαίνει, πέστε μας σας παρακαλώ, με το χέρι στην καρδιά, όποια είναι η αλήθεια. Θέλετε να σας πω για δύο λεπτά το ιστορικό. Βεβαίως, οι εκλογές για τις κοινότητες, οι ανεξάρτητες εκλογές, γιατί δεν είχαν σχέση με τα δημοτικά ψηφοδέλτια, που έγινε το 19, όριζαν ότι πρόεδρος θα εκλεγεί μεταξύ των δύο πρώτων δεν πήραν πάνω από το 50%. Αυτό το όριζε ο νόμος και με αυτό το νόμο πήγαμε στις εκλογές τον Μάιο του 2019. Να σας διακόψω όμως, εχθές άκουσα ότι εγώ τον κατέβασα αυτόν, λέει. Άκουσα κάποιον από τους επικεφαλής, εγώ κατέβασα τον άλλον. Δηλαδή αυτό που είπαν δεν ισχύει, το εγώ τον κατέβασα. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω αυτόν που το είπε, γιατί δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τα ψηφοδέλτια ήσαν ανεξάρτητα. Μάλιστα. Τώρα, το τι λέει ο καθένας είναι δικαίωμά του να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Πολύ ωραία. Εγώ θα πω τι έλεγε ο νόμος. Ο νόμος έλεγε θα γίνει η εκλογή μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα θα το έκρινε ο τρίτος. Σωστό. Έρχεται η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τον Αύγουστο του 19 και του αλλάζει και λέει πρόεδρος θα γίνει ο πρώτος του πρώτου συνδυασμού σε όλη την Ελλάδα. Αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό, τα είχαμε πει από τότε. Και έρχεται με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, μετά την απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, ο κύριος Βορύδης να συμμορφωθεί η κυβέρνηση, το κράτος να συμμορφωθεί προς αυτά που όρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή να γίνουν εκλογές μεταξύ των δύο πρώτων συμβούλων, των δύο πρώτων συνδυασμών. Αν γίνομαι κατανοητός. Σε οποιαδήποτε δημοτική κοινότητα. Όπως ήταν, εφόσον δεν είχαν πάρει πάνω από το 50%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι 7 κοινότητες είχαμε εμείς στα όρια του Δήμου Κορινθίων από τις 22 που έκαναν ξανά εκλογές, ήταν υποχρεωμένες να κάνουν εκλογές. Από τις 7 οι 6 συμμορφώθηκαν. Συγκάλεσαν οι πλειοψηφούντες σύμβουλοι τα τοπικά συμβούλια και έκαναν εκλογές. Και ότου θαύματος από τα 6 τοπικά συμβούλια στα 5 έγινε αλλαγή προέδρου.
Η εκτίμησή μου είναι, κύριε Νικολόπουλε, ότι εάν είχε εφαρμοστεί ο νόμος, από την αρχή θα ήσαν πρόεδροι αυτοί οι άνθρωποι που εξελέγησαν τώρα. Αυτή όμως είναι η άποψη δική μου. Άλλαξαν πλην της πόλεως της Κορίνθου, όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι πρόεδροι άλλαξαν. Στον Άσο, στο Γαλατάκι, στο Κουταλά, στο Χιλιομόδι, στην αρχαία Κόρινθο. Δεν άλλαξε μόνο στο Σοφικό. Γιατί δεν άλλαξε? Γιατί ο πρόεδρος, ο κύριος Ρωτίδης, δεν θέλησε να μπει στη διαδικασία. Και επειδή έχουμε πρώτη πρόσκληση στις συνεδρίες, την έκανε την πρώτη πρόσκληση, αλλά δεν πήγαν 5 σύμβουλοι, εδώ έχουμε άλλο παλαβό, που ότι για να γίνει η απαρτία ενώ σε όλα τα συλλογικά όργανα της χώρας, μα σε όλα, είτε δημοτικά συμβούλια, είτε περιφερειακά, είτε απλή σύλλογη, η πλειοψηφία για να κάνεις απαρτία, το δημοτικό μας συμβούλιο παράδειγμα, είναι το 50% συν 1. Σωστό. Δηλαδή είναι 7 μελές στο συμβούλιο του Σοφικού, έπρεπε να είναι οι 4. Και τι ορίζει ο νόμος? Ο νόμος του κυρίου Ραγκούση είναι αυτός, του 2010, ότι για να κάνεις απαρτία το 7 δεν είναι 4, είναι 5. Είναι 5 ο του θαύματος. Όχι Σοφικό, σε όλη την Ελλάδα. Έκανε με καλά μαθηματικά. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Έγινε η πρώτη συνεδρίαση, μάλλον προσκλήθηκαν για να συνεδριάσουν και δεν κάνανε απαρτία. Πήγαν οι 4. Οι 4 οι οποίοι προφανώς θέλουν να ανατρέψουν τον κύριο Ρωτίδη. Δεν πήγε η παράταξη του κύριου Ρωτίδη, δεν έγινε συνεδρίαση. Άρα έπρεπε να συγκαλέσει δεύτερη. Στη δεύτερη και με 4 γινόταν απαρτία. Και με 3 γινόταν απαρτία. Και προφανώς το γνώριζε, και όχι μόνο το γνώριζε, άποψή μου και πεποίθησή μου είναι ότι έχει την απόλυτη στήριξη από τον Δήμαρχο για αυτό που κάνει. Και έχει μείνει το χωριό αυτό που ακέφαλο. Λέτε, αυτό που λέτε είναι θεωρία δική σας? Είναι προσωπική μου εκτίμηση, γιατί εγώ τι λέω? Έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τηρεί τον νόμο, δεν θα τον έχω στο συνδυασμό μου. Δεν μπορώ να τον έχω συνεργάτη. Του δίνω εντολή και δεν με ακούει? Τον παρακαλώ και δεν αποδέχεται την παράκληση για να εφαρμόσουμε τον νόμο? Άρα δεν μου κάνει. Δεν μου κάνει για συνεργάτη, δεν το είπε ποτέ ο Δήμαρχος αυτό. Λέει ότι εγώ έκανα προσπάθειες. Τι προσπάθειες? Με τον συνεργάτη που τον έχει σήμερα και θα τον έχεις και αύριο και δεν τηρεί τον νόμο, κύριε Νικολόπουλε. Τι ζωή συνεργάτης είναι αυτός? Άρα εσύ δεν θέλεις την ευνομία, αφού δεν τον τηρούμε τον νόμο. Και κάναμε χτες ένα κάτι θεατρινισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν φτάσετε στο θεατρινισμού, γιατί τα είδα όλα. Παράβαση καθήκοντος για τον κύριο Ρωτίδη δεν υπάρχει σε την προκειμένη περίπτωση? Σαφέστατα και υπάρχει. Σαφέστατα και υπάρχει. Αλλά η παράβαση καθήκοντος κάποιος πρέπει να την κινήσει. Και πότε? Κάποιος να τον καλέσει, είτε λέγεται αποκεντρωμένη, είτε δήμαρχος, είτε υπουργείο, δεν ξέρω. Να τον καλέσει, να δώσει έγγραφες εξηγήσεις, να περάσει ένας μήνας, να γίνει ένσταση κλπ. Αυτά μιλάμε μετά τις εκλογές. Τα γνωρίζουν όλα αυτά, γι' αυτό και τα κάνουν. Το βάρος πέφτει στον κύριο Δήμαρχο. Μη γελιόμαστε. Συνεργάτη που δεν τηρεί τον νόμο δεν μπορεί να τον έχει συνεργάτη, κύριε Νικολόπουλε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και έχει μείνει ένα ιστορικό χωριό, ίσως είναι το ιστορικότερο του Δήμου Κορινθίων, με πάνω από 650 χρόνια, όπως είπαν και οι τοπικοί σύμβουλοι που παρίστανται στο Συμβούλιο, ακέφαλο. Σήμερα δεν έχει πρόεδρο. Δεν είναι ότι ασκεί τα καθήκοντα ο κύριος Ρωτίδης. Δεν έχει πρόεδρο. Τον πρόεδρο μπορεί να τον κάνει, αλλά δεν είναι πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δικαίωμα υπογραφή σας. Καμία υπογραφή, καμία σύγκληση τοπικού συμβουλίου, καμία παράσταση σε κάποιο νομικό πρόσωπο. Και μάλιστα, τι τέθηκε από ένα δημοτικό σύμβουλο? Νομίζω από τον κύριο Παπαδημητρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω. Ότι για να δείτε και την συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής σε αυτή την μπλεκτάνη κατά του Σοφικού. Στη συνεδριάση των Δημοτικών Συμβουλίων πρέπει να συγκαλούνται όλοι οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων. Ναι. Και καλείται ως πρόεδρος, όχι ως άτομο, ο απελθόν πρόεδρος, ο κύριος Ρωτίδης. Ναι, το άκουσα, το είπε. Δεν το γνώριζα αυτό και τέθηκε χθες. Ο κύριος Χατζής. Ο κύριος Χατζής, αυτό, αν δεν δείχνει συμμετοχή σε αυτό που γίνεται σήμερα στο Σοφικό, εσείς εξηγήστε τι μπορεί να είναι. Είναι απόλυτη ευθύνη κατά την άποψή μου του κυρίου Νανόπουλου. Διαφορετικά παίρνει θέση ο κύριος Νανόπουλος και λέει: παιδιά, ο άνθρωπος αυτός δεν ακούει κανέναν, βάζει σε περιπέτεια το Δήμο, και θα σας πω γιατί.
και δεν μπορώ να συνεργαστώ και στο μέλλον μαζί. Δεν γίνεται δύο καρπούζα στην ίδια μα χάλη. Και κύριο Στενανόπουλο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι. Δεν μου επιτρέπει ο νόμος. Ωραία, σεβαστό, δεν το επιτρέπει ο νόμος, λέει. Δεν είναι έτσι. Τότε πώς τον έχει συνεργάτη. Καταλαβαίνετε τι μιλάμε. Πάει να ξαναγίνει δήμαρχος ο κύριος Νανόπουλος με έναν σύμβουλο που θα τον έχει υποψήφιο, γιατί χθες δεν το διέψευσε. Λέει ίσως ναι, ίσως όχι. Ο οποίος δεν τηρεί τον νόμο. Σκεφτείτε δηλαδή να γίνει και πρόεδρος ή δημοτικός σύμβουλος ή αντιδήμαρχος. Πόσο θα τηρεί τον νόμο. Το καταλαβαίνετε. Την ευθύνη και τη συμμετοχή του δημάρχου. Και τι απόφαση πήραμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε 20 δημοτικοί σύμβουλοι παρόντες την ώρα της ψηφοφορίας. Ναι, ακριβώς. Έγινε δεκτή η πρότασή μου, η οποία διανθίστηκε από μια άλλη πρόταση του Βαγγέλη Παπαγιάννου. Ναι, να το πούμε, να περιμένουμε 7 μέρες να κάνει μια ακόμα ίστατη παρέμβαση, δηλαδή, ο Δήμαρχος. Να κατατάξει στην Παναγία. Εν πάση περιπτώσει, ας το κάνουμε και αυτό. Πέρασε ένας μήνας, ας το κάνουμε και αυτό. Να ξεφτιλίζει όμως είναι ένα ολόκληρο Δήμο το Κορυφείο με 60.000 αδίκους. Και θα σας πω, γιατί έχουν πρόβλημα και οι άλλες κοινότητες. Αυτό που τοπικά γράφουν εδώ, από σήμερα το προσωπικό δεν έχει πρόεδρο. Τι θα γίνει όμως το μέλλον και τι γίνεται με όλους άλλους. Μπλοκάρει το Δήμο. Αυτές είναι ερωτήσεις. Μπλοκάρει το Δήμο. Η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο επί της πρότασής μου, με 14 ψήφους υπέρ έναντι 6 της πρότασης του πρώην Δημάρχου. Στην οποία πρόταση του πρώην Δημάρχου, για να δείτε και εδώ ορισμένα πράγματα, συνηγόρησε η παράταξη του κυρίου Νανόπουλου, πήρε 6 ψήφους. Ο νυν και ο πρώην Δήμαρχος πήραν 6 ψήφους. Για να ξέρουμε τι γίνεται μέσα σε αυτή την πόλη και σε αυτή το Δήμο. Είπαμε λοιπόν εμείς οι 14 δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν κατέθεσε πρόταση ο Δήμαρχος. Δεν κατέθεσε, αποδέχτηκε την πρόταση του κυρίου Πνευματικού. Μάλιστα. Μία είναι η πρόταση. Μάλιστα. Να δώσουμε αναβολή για να μιλήσουμε. Για να μην το ξαναφέρουν ποτέ πάλι το θέμα. Αυτό ήτανε. Γιατί θα λέγαμε μια αναβολή 10 μέρες, να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια θα το δούμε. Ξεκινήσα. Εμείς είπαμε διαφορετικά. 7 ημέρες συγκεκριμένα. Να τον παρακαλέσουμε. Δεν είπαμε να τον παρακαλέσουμε. να τελεσφορήσει η παρέμβαση του Δημάρχου, αν τελεσφορήσει. Και αν δεν φέρει αποτέλεσμα σε 7 ημέρες, με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήσαμε τον κύριο Δήμαρχο να συγκαλέσει άμεσα το τοπικό συμβούλιο τους 7, ας πάνε οι 4, δεν με ενδιαφέρει πώς θα πάνε, για την άμεση εκλογή Προέδρου. Αυτή ήταν η απόφαση. Ο Δήμαρχος έλεγε δεν είναι νόμιμη, τώρα γίνανε και ελεκτές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ έχουμε κάνει τόσα και τόσα. Και κοιτάμε αν είναι νόμιμη η απόφαση. Δηλαδή, τι είναι καλύτερα, κύριε Νικολόπουλε, να μην έχουμε καθόλου πρόεδρο μέχρι 31/12/23, γιατί το ζητάει ένα άτομο με τη στήριξη του Δημάρχου, ή να πάρουμε μια απόφαση να συγκληθεί το Συμβούλιο, να βγάλει πρόεδρο, να έχει πρόεδρο, και αν αμφισβητηθεί ο πρόεδρος αυτός από τον κύριο Ρωτίδη ή οποιονδήποτε άλλο, ας τρέξει στα αρμόδια διοικητικά ή δικαστικά όργανα να δικαιωθεί από το να μην έχει καθόλου πρόεδρο. Αυτή ήταν η σκεπτική. Με το να μην έχει πρόεδρο το σοφικό, δεν παίρνουν τα χρήματα που χρειάζεται το χωριό, δεν παίρνουν και οι άλλες. Δεν παίρνουν, διότι η νομοθεσία είναι και για όλες τις κοινότητες, για τους προέδρους μάλλον των κοινοτήτων, ότι υπάγει για προκαταβολή, δίνεται υποχρεωτικά, ενώ παλιά δεν ήταν έτσι. Από το 19 και μετά, από το 18 και μετά, είναι υποχρεωτική η πάγια προκαταβολή σε όλους τους προέδρους. Είναι στο χέρι του Δημάρχου αν θα δώσει και σε ποιους. Συγγνώμη. Ένα χωριό έχει πρόβλημα. Το σοφικό δεν έχει πρόεδρο. Και σου λέει η υπηρεσία, εγώ τι θα κάνω. Δεν έχω 22 πρόεδρους, έχω 21. Πείτε μου τι θα κάνω. Δεν έχει δικαίωμα να δώσει σε 21 και τον... Όχι, δεν έχει δικαίωμα σε 21. Πρέπει να δώσει σε 22. Δηλαδή θα Εκτός εάν πάρει απόφαση το αρμόδιο όργανο και πει ότι δεν υπάρχει πρόεδρος και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο Δήμαρχο, στην Οικονομική Επιτροπή, στις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι βασική ερώτηση αυτή. Δηλαδή, αν δεν έχει πρόεδρο μέχρι 31, με αυτό το καθεστώς που πολύ φοβάμαι θα έχουμε προβλήματα, αναλαμβάνω Δήμαρχος τα ηνία στο χωριό. Ναι, η διάταξη του νόμου και εκεί είναι ελλιπής, διότι λέει τις αρμοδιότητες τις αναλαμβάνει ο Δήμος. Ποιος είναι ο Δήμος, είναι ο Δήμαρχος, είναι ο τοπικός αντιδήμαρχος, αποκρίνεται να είναι καθαρίστρια, είναι η Οικονομική Επιτροπή, είναι ο Διευθυντής του Δήμου, είναι ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι η πρόνοια, ποιος. Δεν είναι κάτι αόριστο, ο νόμος όμως το έχει αόριστο. Το καταλάβατε τι προβλήματα υπάρχουν. Με μία απλή μη αποδοχή του νόμου. Αυτό είναι, δεν αποδέχονται τον νόμο.
Το νόμο που ίδια η κυβέρνηση. Γιατί το κάνει ο κύριος Σωροτήδης αυτό, κατά την άποψή σας? Είναι εντολή από κάντο αυτό έτσι για να το κάνουμε αυτό? Δεν γνωρίζω εγώ γιατί το κάνει, δεν μπορώ να πω. Δεν θέλει να αφήσει την καρέκλα να έχει πάρει σπίτι του. Δεν τον θεωρώ. Μα δεν έχει καρέκλα, δεν έχει καρέκλα σήμερα. Δεν υπάρχει πρόεδρος. Δεν είναι πρόεδρος. Απλώς δεν θέλουν τον έτερο ενδιαφερόμενο, τον Χρήστο τον Μάρκελο, για πρόεδρο, που διαφαίνεται ότι θα είναι πρόεδρος. Μην γελιόμαστε τώρα. Ναι, γιατί αν είχα την πλειοψηφία, έτσι, γιατί να μην κάνω εκλογές. Μην γελιόμαστε. Και έχουν ασκηθεί πιέσεις για να γίνει πρόεδρος ο κύριος Ρωτήδης, εκ μέρους του Δημάρχου. Εννοείται. Εγώ δεν ήθελα χθες να δίνοξύνω την κατάσταση σε άλλους τοπικούς συμβούλους που λέει δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση. Έχει κάνει και μάλιστα με μηνύματα στα τηλέφωνα και με επαφές. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα ότι δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση? Έχει κάνει παρέμβαση υπέρ του κυρίου Ρωτήδη σε μέλος του τοπικού συμβουλίου. Και τα τηλέφωνα υπάρχουν και τα μηνύματα υπάρχουν. Τι είναι τώρα λέμε όχι? Δεν ήθελα να επεκταθώ περισσότερο γιατί θα γινότανε χαμός μέσα στην αίθουσα από τα πρόσωπα που παρίστανται κιόλας. Για να ξέρετε το τι γίνεται. Είναι συμμέτοχος ο κύριος Δήμαρχος στην ανομαλία της διοικητικής κατάστασης στο Σοφικό. Να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να πάμε σε ένα ακόμα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Σταυρέλη. Αυτή η ιστορία με τη ΔΑΕΚ, αν τη λέω σωστά, η ΔΑΕΤ, δεν ξέρω, ΔΑΕΚ είναι. ΔΑΕΚ πρέπει να είναι, ναι. Το κόλυφο στο τέλος. Είδα χτες ένα Κοντογιώργο, να θέλετε να ορίεται. Είδα τους απέναντι να μην μιλάνε. Ο Δήμαρχος να είναι με ένα σαρδόνιο χαμόγελο μονίμως, αν θα δείτε, αλλά στον κόσμο, μάλλον χαμένα. Και ο κύριος Κυριαζής να προσπαθεί να κρατήσει όρθιο με νομικίστικα ή αν θέλετε με ιστορικές αναδρομές ή αν θέλετε με πολιτικά, μάλλον με κομματικά κριτήρια. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την ιστορία? Ποιος έφαγε τα λεφτά, ποιος έχασε τα χαρτιά, ποιος παρενέβη? Και να μην μιλάμε για πλαστά τιμολόγια, να μιλάμε μόνο για τιμολόγια που είναι, πώς το λέμε, εικονικά. Εικονικά. Καμία σχέση το πλαστό με το εικονικό. Δηλαδή παίρνεις το προϊόν, απλά το τιμολόγιο ανταποκρίνεται, πληρώνεις, αλλά δεν είναι πλαστό, δεν είναι ψεύτικο. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, εδώ εχθές το άνοιξα εγώ το θέμα, που δεν ήξερα ότι θα εξελιχθεί έτσι βέβαια. Το θέμα της ΔΑΕΚ το είχαμε συζητήσει πριν κάνα μήνα για το πρόστιμο που έχει επιβληθεί για το 2016, αλλά και το αίτημα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για επιστροφή του ΦΠΑ 40.000 που έγινε το 2021. Και δεν είχαμε να τα δώσουμε. Πήραμε μια απόφαση στην προηγούμενη συνεδρίαση να μπει ορκωτός λογιστής να ελέγξει όλες τις χρήσεις, όσες τουλάχιστον μπορεί. Έχουν παραγραφεί κάποιες, γι' αυτό λέτε όσες δεν μπορεί. Έχει παραγραφεί, δεν έχει παραγραφεί καμία χρήση από αυτές. Απλώς έχουν ληφθεί αποφάσεις και έχουν απαλλαγή. Να σας διακόψω για δευτερόλεπτα, για να βάλουμε και τις διαφημίσεις μας, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Διολκός στην επικοινωνία. Number 1 All Day Food Restaurant. Από το 1992 το νούμερο 1 φαγητό στην Κορινθία. Αμέτρητες street food επιλογές, πεντανόστιμα σουβλάκια, μεσογειακή κουζίνα, εκλεκτές vegan προτάσεις και γκουρμέ επιλογές που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Number 1 All Day Food Restaurant. Γιατί οι καλές γεύσεις δίνουν καλή διάθεση. Επισκέψου μας στο κέντρο της Κορίνθου, Εθνικής Αντιστάσεως 1. Ή κάνε τώρα την παραγγελία σου online στο www.number1.gr ή τηλεφωνικά στο 27410-85335 και 27410-80266. Το στέκι της Πέγγις. Απολαύστε αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια προϊόντα υψηλής ποιότητας και φιλοξενία που θα σας μείνει αξέχαστη. Με ψητά της ώρας, ψητά σούβλας και εκλεκτές σπεσιαλιτέ που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Προβατίνα και ζυγούρι στα κάρβουνα, πεντανόστιμη γιώσα και φυσικά το ξακουστό μπιφτέκι της Πέγγις. Όλα αυτά στην ανανεωμένη καταπράσινη αυλή μας. Το στέκι της Πέγγις. Σας περιμένουμε στα Αθήκια Κορινθίας. Τηλέφωνο 27410-39-401 και 6977-49-46-70. Υπεραγορά ποδηλάτων Τσιρκούδη Γεωργία. Σε 320 τετραγωνικά στην Κόρινθο, Πατρών 69, θα βρείτε τα ποδήλατα που θέλετε στην πιο καλή τιμή της αγοράς.
Ποδήλατα για μικρούς και μεγάλους, ανταλλακτικά και τμήμα σέρβις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27410-20-215. Υπεραγορά ποδηλάτων Τσιρκούδη από το 1984. Δείτε τα ποδήλατά μας στη σελίδα μας www.υπεραγορά.gr και στο Facebook. Υπεραγορά ποδηλάτων Τσιρκούδη. Για ποδήλατα μόνο εκεί είναι η καλύτερη. Κάνε τη διαφορά στην αγορά με μία επιλογή. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στον Διολκό 105,6. Επικοινώνησε τώρα στο 2741 001 008 ή στο 698 30 236 και πρόβαλε τη δική σου επιχείρηση σε όλη την Κορινθία. Διολκός 105,6. Η καλύτερη επένδυση για τη διαφήμιση της επιχείρησής σου. Radio 105. Εδώ λοιπόν είμαστε, ζητώ συγγνώμη τον κύριο Σταυρίλη και από όλους εσάς, αλλά βλέπετε οι διαφημίσεις είναι το Α και το Μ για το σταθμό, για οποιοδήποτε σταθμό και για οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό. Μιλάγαμε λοιπόν για το θέμα της ΔΑΕΚ και είχε ξεκινήσει ο κύριος Σταυρίλης να αναφέρεται ότι έχουν ήδη δοθεί κάποια χρόνια σε ορκωτούς λογιστές. Πάμε λοιπόν, κύριε Σταυρίλη, για άλλη μια φορά καλώς ορίσατε το σταθμό. Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. ΔΑΕΚ λοιπόν, πριν κανένα μήνα συνεδριάσαμε και ορίσαμε, αποφασίσαμε να οριστεί ορκωτός λογιστής, να φέρει ένα πόρισμα τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στη ΔΑΕΚ. Πώς ξεκίνησε το θέμα? Είναι δύο θέματα. Ουσιαστικά τρία με το χθεσινό που ανέφερα. Έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο περίπου 150.000, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει, για την χρήση του 2016 για 11 τιμολόγια συνολικού ποσού 36.000 με το ΦΠΑ 40 και κάτι. Και τι έγινε τότε? Ζήτησε η ΔΟΗ από έναν, έκανε έλεγχο σε έναν ιδιώτη. Σε έναν ιδιώτη, δεν αναφέρουμε ονόματα, ο οποίος έχει εκδώσει... Κορίνθιος ιδιώτης. Όχι, εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι και Κορίνθιος. Το όνομα τουλάχιστον δεν μου λέει τίποτα. Σε πάμπολες κορινθιακές και όχι μόνο επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, εικονικά τιμολόγια. Ότι αυτός έχει εκδώσει εικονικά τιμολόγια. Μεταξύ αυτών ήταν και της ΔΑΕΚ, 36.000 με το ΦΠΑ 40. Και τι ζήτησε από όλους αυτούς τους επιχειρηματίες η ΔΟΗ? Φέρτε μου τα τιμολόγια και τα καταθετήρια στις τράπεζες. Ή τον τρόπο ίσπραξης. Σωστό. Σχεδόν όλοι, τουλάχιστον όσους ξέρω πολλούς Κορίνθιους επιχειρηματίες που πήγαν και απέδειξαν ότι έχουν νάτα τα τιμολόγια, νάτες οι καταθέσεις, πήραν ένα πρόστιμο 3, 5, 7.000 για τον ΦΠΑ και τελείωσε το θέμα. Σε εμάς τι έγινε, κύριε Νικολόπουλε? Να σας διακόψω γιατί θέλω τα πάντα να ρωτάω. Επειδή ακούγονται πενιγμοί για κάποιους συμβούλους, για ότι μπορεί να είναι μέσα σε αυτό το τοπίο κάποιοι επιχειρηματίες. Υπάρχουν στοιχεία, είναι αληθινό ή απλά πετάμε λάσπη όπου κολλήσει? Λάσπη στον ανεμιστήρα, γι' αυτό και δεν βγαίνουν να πούν ονόματα. Δεν βγαίνουν να πούν ονόματα. Η κατάσταση έχει έτσι όπως σας τη λέω και τα είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καθαρές κουβέντες. Μισόλογα και μου, σου, του, κάποιος κρύβεται, κάποιος είναι από πίσω κλπ. Τα τιμολόγια αυτά, κύριε Νικολόπουλο, η ΔΟΗ τα ζήτησε να τα δείξει η εταιρεία, ο φορολογούμενος, όπως έγινε και με τους άλλους απλούς ιδιώτες, και ήθελε και τον τρόπο απόδειξης της κατάθεσης των χρημάτων. Μάλιστα. Υπήρχαν αυτά, υπάρχουνε και τα τιμολόγια και τα καταθετήρια. Φαίνεται από το εξτρέ. Η ΔΑΕΚ όμως, κύριε Νικολόπουλε, δεν το έκανε, δεν τα πήγε τα τιμολόγια. Παρότι είπε ο κύριος χθες, από ό,τι τον άκουσα ο κύριος Κοντογιώργης, ότι εγώ παρέδωσα τα πάντα με παραλαβή παράδοση. Με πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν τα πήγαν. Το έχω ψάξει το θέμα. Και έρχεται η ΔΟΗ και λέει πρόστιμο. Γιατί, ένα, γιατί δεν τα φέρατε. Δύο, γιατί τόσο το ΦΠΑ. Τρία, έχει κάποια νομοθεσία του, ναι, κώδικα βιβλίων στοιχείων. 150.000. Κάνουμε προσφυγή στην διοικητική ενδικοφανή προσφυγή, απερίφθη. Και χτες από εκεί ξεκίνησαν, από τι έγινε με εκείνη την προσφυγή, θα κάνουμε δικαστήριο. Και μάλιστα με αφορμή αυτό, προφανέστατα, τώρα το είδαν, ότι απερίφθηκε τώρα τον Μάιο η προσφυγή, πρέπει να πάμε στα αρμόδια δικαστήρια. Και βάζει θέμα την Παρασκευή να κάνουμε την προσφυγή στα αρμόδια. Και σωστά. Ναι, σωστά. Και όπου πάει. Αυτό αφορούσε το 2016.
έρχεται τώρα πρόστιμο και για το 17. Όπου πάει και χρονικά, αλλά μέχρι τότε που θα γίνει το δικαστήριο σε 2 χρόνια τα πρόστιμα θα πέφτουν σε ρί. Όχι, το πρόστιμο υπάρχει. Δεν έχει άλλο πρόστιμο. Γιατί... Όχι. Δεν έχει νέο πρόστιμο. Okay. Τελειώνει εκεί. Ωραία. Αυτό θα πάει μακριά. Θα πάει 2, 3, 4, 5 χρόνια, 6 χρόνια. Όποια απόφαση και να ληφθεί. Στο δικαστήριο, ακόμα εάν πάμε, κύριε Νικολόπουλε, σήμερα τα τιμολόγια και τα καταθετήρια θα αποδείξουμε ότι δεν είναι εικονικά τα τιμολόγια. Είναι τόσο απλά. Γιατί είναι έργο που έχει γίνει, τα είπε και χθες ο κύριος Κοντογιώργος, τα παραδέχθηκαν και κάποιοι που κάνανε τους μάγκες στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αφορούσε το σιδηροδρομικό σταθμό, αφορούσε τους κυκλικούς κόμβους, αφορούσε προμήθειες υλικών, αφορούσε τα πεζοδρόμια του Αγίου Βασιλείου. Έκανε έργο η κατασκευαστική την περίοδο εκείνη. Σήμερα δεν έχει έργο. Έρχεται λοιπόν και βάζει νέο πρόστιμο για το 2017. Για τον ίδιο λόγο. Ήταν 11.700 τα τιμολόγια το ποσόν. Ναι. Και έχει βάζει ένα πρόστιμο περίπου 30-35.000. Με αφορμή αυτό ρώτησα. Τι γίνεται, θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Και ήταν παρόν και ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Κοντογιώργος, ο οποίος ήταν έξαλλος και λέει: εγώ σας έχω παραδώσει όλα τα φορολογικά στοιχεία. Έχω πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Σας έχω παραδώσει και ταμείο 56.000 στην τράπεζα. Δεν αμφισβητούνται αυτά. Είναι πραγματικά στοιχεία. Ναι, σωστό. Γιατί δεν πήγατε ούτε του 17 τα στοιχεία στην ΔΟΗ? Έχουν εξαφανιστεί. Ποιος τα εξαφάνισε? Άφηνε υπονοούμενα ο κύριος Κοντογιώργος ότι εσκεμμένα έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν μπορεί να χάθηκαν δύο κλαστέρ. Και δεν χάθηκαν μόνο τα τιμολόγια τα συγκεκριμένα. Έχουν χαθεί τα τιμολόγια όλης της χρονιάς, για όλες τις προμήθειες, για όλες τις εργασίες, για όλες τις δράσεις της επιχείρησης. Πιστεύετε ότι έχει γίνει κάποια σπατάλη, κάποια ατασταλία, γι' αυτό και τα τιμολόγια πήγαν στο τζάκι? Τι να γίνει με 11.700, τι διαχειρίστηκε ο κύριος Κοντογιώργος, ένας αξιόλογος λογιστής της πόλης μας, που έχει διατελέσει και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 700.000 ευρώ, όπως είπε χθες. Την τριετία που ήταν πρόεδρος στην ανώνυμη εταιρεία. Είχε ανάγκη τα 11.700 να εκδώσει, να κάνουν υπεξαίρεση. Και έτσι θα την κάνανε την υπεξαίρεση. 11.700. Ας είμαστε σοβαροί. Δεν χωρά καμία αμφιβολία. Ο λόγος που το κάνει η Δημοτική Αρχή δεν μπορώ να τον κατανοήσω. Γιατί δεν τα προσκομίζουν. Τα έχουνε. Τότε γιατί, αν δεν τα έχουν, δηλαδή αν δεν τους τα παρέδωσε ο κύριος Κοντογιώργος. Ο κύριος Κοντογιώργος τα παρέδωσε, είχε επίσημο χαρτί παράδοσης. Τα έχει. Ή χαθήκαν στη διαδρομή, έχει, ή τα βάλαν στο τζάκι να σας σταθούν. Ο κύριος Κοντογιώργος, εγώ δεν έχω δει χαρτιά να κυκλοφορούν στην πόλη ή στον δρόμο. Κάπου είναι. Κάποιος τα κρύβει. Δεν μπορεί να χάθηκαν μόνο τα δύο κλασέρ. Κάτι συμβαίνει. Θέλουν να ρίξουν λάσπη στον ανεμιστήρα. Δεν τους βγει σε καλό αυτό. Αν έχουν κάτι στον εισαγγελέα, δημόσια και εγώ παρών, όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα, κύριε Νικολόπουλε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Έχει κι άλλη ιστορία η ΔΑΕΚ, να ξέρετε. Δεν είναι μόνο τα εικονικά τιμολόγια, αλλά... τα οποία λέγονται εικονικά. Γιατί τα θεωρεί όλα εικονικά η ΔΟΗ. Μέχρι να πάρει να τις αποδείξει ότι ήταν πραγματική συναλλαγή. Και τότε θέλει, σου λέει: οκ, okay, φύγε. Θέλει μία πενταετία, άκουσα χθες, για να μπορέσει. Για να τελειώσουμε και παραπάνω. Και παραπάνω. Η ΔΑΕΚ έχουμε και άλλα προβλήματα. Όπως? Από το 19, τέλος του 19 μέχρι το 21 που παρέδωσαν στον κύριο Καρασάβα, τότε πρόεδρο, παρέλαβε ο Καρασάβας πρόεδρο, παρέλαβε ταμείο 110 ευρώ. Ναι, αυτό μου το έχει πει ο Γιάννης. 110 ευρώ. Δεν αμφισβητείται, είναι αποδεδειγμένο με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Και λογαριασμούς τραπέζης. Και αυτό παραμένει και σήμερα. Μηδέν. Η διοίκηση πριν. Και δεν αφήνω υπονοούμενο για τον πρόεδρο, γιατί τον εκτιμώ απεριόριστα. Σας το λέω πεντακάθαρα. Για τον κύριο Καρσιώτη. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Παρέλαβε ταμείο 56.000 στον λογαριασμό της τράπεζας. Ποδεδειγμένα, αυτό δεν χωρά αμφιβολία. Είχε 1,5 χρόνο εισπράξεις από τα παρκόμετρα πάνω από 50.000. 50 θα σας πω εγώ. 50 και 56, 106. Πήραν και 40.000 περίπου επιστροφή ΦΠΑ. 146.000. Τι έγινε ρε παιδιά, 146.000 και μείναμε με 110 ευρώ. Δεν εκτελείται έργο να πω ότι είχαμε έργα ρε παιδί μου να κάνουμε. Εντάξει, τα λεφτά μπορεί πήγανε. Μπορεί να υπάρχει κωδικός να αποσύρονται και να δίνονται κάπου αλλού? Όχι, πουθενά δεν μπορούν να πάνε. Πουθενά. Εγώ ρωτάω για να μαθαίνουμε. Όχι, δεν υπάρχουν πουθενά δικαιολογίες ότι υπάρχει κάποιο κωδικό κλπ. Χαθήκανε, οι κλαπήκανε.
Εγώ δεν θα τα πω αυτά. Εγώ λέω ότι κλαπήκανε, ούτε επεξεργαθήκανε, ούτε κλαπήκανε. Εγώ λέω πώς γίνεται από 146.000 που έπρεπε να είχα, προσωπικό δεν είχα. Είχα δύο παιδιά που του δίνανε 6-7 κατοστάρικα για ένα χρόνο. Άντε να πει. Έργα δεν είχα να πληρώσω. Τη μόνωση κάνανε 4-5.000 τη δημοτική αγορά και δύο πόρτες που βάλαμε. Δεν έχει γίνει κάποιο άλλο έργο. Πού είναι τα λεφτά? Και με αυτό είχαμε πρόβλημα, γιατί έρχεται η ΔΟΗ, ξέρετε κάτι. Ξέρετε κάτι, για να το κλείσουμε το θέμα της ΔΑΕΚ, γιατί έχουν υποθεί πολύ βαριές κουβέντες από την ίδια τη Δημοτική Αρχή για τα ίδια τα στελέχη. Μπείτε στο Διάβια, κύριε Νικολόπουλε, να δείτε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΚ, επί Προεδρίας Καρσιώτη, τι αναφέρει για τον λογιστή της επιχείρησης, που είναι στέλεχος της Δημοτικής Αρχής και ξανά υποψήφιος. Τι αναφέρει μέσα. Θα τρελαθείτε. Αυτά δεν γράφονται. Λέγονται και τα παίρνει ο αέρας, αλλά γραπτά δεν τα είχα δει. Τώρα τα είδα. Για ανικανότητα, για λάθη, για κίνδυνο της επιχείρησης από τους λογιστές και το ένα και το άλλο. Ζητήσανε το ΦΠΑ 40.000 πίσω, τον έδωσε η ΔΟΗ και όταν την επόμενη χρονιά πήγαν να ξαναζητήσουν 6.000, τους χτύπησε καμπανάκι στη ΔΟΗ και τους λέει: ελάτε εδώ, φέρτε μας και τα 40 πίσω, κακό σας τα δώσαμε. Πού πήγαν τα, και η εταιρεία δεν είχε να τα δώσει αφού έχει 110 ευρώ. Και εκεί τελείωσε η θητεία του Παναγιώτη του Καρσιώτη. Τον οποίο το εξακολουθώ και το λέω, τον εκτιμώ απεριόριστα. Και δεν αφήνω και αν θέλετε και καμία υπόνοια για τον ίδιο. Ο Παναγιώτης είναι θαυμάσιο παιδί προς Θεού. Έτσι. Κάτι έχει συμβεί, γι' αυτό είπαμε ορκωτός από τότε που θέλουν, από το 16 πότε, το 15 πότε θέλουν, μέχρι σήμερα. Ορκωτός. Και να μας φέρει πόρισμα σε 2 μήνες και μετά θα πάμε σε λύση και καθάριση που ήθελε ο Δήμαρχος. Και εκεί δεν του πέρασε του Δήμαρχο. Όχι ορκωτός, με πρόταση του Σπύρου του Πλατή. Συγγνώμη, ήθελε χωρίς λύση η καθάριση να λυθεί, να κλείσει η ΔΑΕΚ, να κηρύξει πτώχευση για να βάλει λουκέτο. Ακριβώς. Εσείς λέτε, εγώ ρωτάω. Όχι, αυτά ήταν, είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά της συνεδρίας. Επειδή έχω πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ έχω τα βασικά και μετά θα πούμε γι' αυτά. Και χρόνο έχουμε, απλά ίσως σας κουράσω λίγο παραπάνω, ίσως κουράσω και τους ακροατές, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πέστε μου κάτι, και είναι βασικό. Εχθές την όπου ο Αλέκος ο Πνευματικός συζήταγε για άλλο θέμα, για αυτό το θέμα της ΔΑΕΚ και μετά για το θέμα του Ρωτήρη, ακούστηκαν μέσα οι παλιές ιστορίες περί Χρυσής Αυγής, περί στελεχών Χρυσής Αυγής, περί ανθρώπων που προσπάθησαν και τον χτύπησαν. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, προς Θεού δεν λέει ψέματα πάνω σε αυτά. Και ότι ζητάει τώρα, μάλλον από εσάς, αν θέλετε 99% από εσάς, για να είμαι και 1% από τον κύριο Νανόπουλο, ότι έχετε στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί συνεχώς βγαίνει και έστω και με ψευδόνυμο και αναφέρεται γύρω από τη Χρυσή Αυγή. Τι συμβαίνει? Κύριε Νικολόπουλε, η δημοκρατικότητα του Σταυρέλη δεν παζαρεύεται. Άλλοι ασκηταχτούν στον καθρέφτη ποιους είχαν στο συνδυασμό το 19 και το 14. Η δημοκρατικότητα του Σταυρέλη δεν παζαρεύεται. Δεν παίζω εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν στριμώγνονται να μιλάνε για Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή, ο Σταυρέλης έγινε πανελλήνια γνωστός όταν έβγαλα εκτός αιθούσης τον βουλευτή που είχε έρθει με τον Τζαμπουκά να μιλήσει στη συνεδρίαση. Το θυμάμαι. Τα θυμάστε? Ναι, ναι, εκεί. Όλα τα πανελλήνια κανάλια είχαν έρθει. Ποιος έχει τώρα τα σύνδρομα της Χρυσής Αυγής? Ποιοι πήγανε μάρτυρες στα δικαστήρια? Το τι είπαν στα δικαστήρια? Υπάρχουν πρακτικά. Σωστό. Ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Μην ψάχνουν το Σταυρέλη. Η δημοκρατικότητα του Σταυρέλη δεν παζαρεύεται. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει. Τόσο απλά σας τα λέω. Τώρα να μπαίνω σε αντιπαράθεση με τον πρώην, γιατί μιλάγαμε για ένα θέμα άσχετο και το μυαλό του πήγε στη Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω τι σύνδρομα είναι αυτά. Εγώ έχω γυρίσει σελίδα και πάω μπροστά. Δεν παίζομαι. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεν παίζω και δεν παίζομαι. Πάμε για τη δημοκρατικότητά μου. Εγώ τουλάχιστον. Άλλοι ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμα θέμα σοβαρό. Και αυτό χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αντιπαράθεση πολύ σκληρή με τον κύριο Πούλο. Για θέμα σκουπιδιών, ο Δήμαρχος αρνήθηκε ότι τα σκουπίδια θα πηγαίνανε στο Περιγιάλι, εκεί στο σημείο που κόψανε τα δέντρα, 400 τόσες ελιές, και ότι δεν ήταν εντολή. Ο κύριος Πούλος επέμενε ότι ήταν να πάει εκεί για το Σπαθοβούνι.
Βάλτε μου το θέμα πώς είναι, τι έγινε και βάλτε μου γιατί δεν αγοράζετε. Βάζω και σας μέσα. Έναν επί Μουρούτσου είχε έρθει ένας ξυλοκόπτης. Πώς το λένε αυτό, ξυλοκόπτης τέλος πάντων. Τα κάνει Πριονίδη και σήμερα πληρώνουμε 20 και 30 χιλιάρικα κάθε χρόνο ένα εργολάβο για να κάνει το ίδιο που θα μπορούσαμε με 50, 100, 200 χιλιάδες να πάρουμε ένα μηχάνημα και ένα δικό μας. Χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου παρίστατο ο κύριος Πούλος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Λεχαίου, δυναμικός πρόεδρος, δεν χωρά αμφιβολία γι' αυτό. Ναι, είναι. Παράξει έργο και δεν χαρίζεται για το χωριό του σε κανέναν. Και μπράβο του, και έτσι πρέπει να γίνεται με τους πρόεδρους. Και έθεσε ένα θέμα ότι εξυβρίστηκε από ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής, ο κύριος Πούλος, και ο Δήμαρχος δεν παίρνει θέση. Αυτό έγινε χθες. Και εκεί λέχθηκαν πολλά. Τι? Ότι ο Δήμαρχος έδωσε εντολή, πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της κοινότητας Περιγαλίου, τον κύριο Κελάμη Δημήτρη, να παραδώσει τα κλειδιά στην υπηρεσία για τον χώρο που έβγαλαν τις ελιές του κληροδοτήματος Ακελαρίου στο Περιγάλι, για να το κάνουν πράσινο σημείο, δηλαδή να πάνε όλα τα ογκώδη στο συγκεκριμένο χώρο. Αντέδρασε ο κύριος Κελάμης ομού μετά των άλλων δύο προέδρων κοινοτήτων Άσου και Λεχαίου. Βάλανε τα αυτοκίνητα και τα ογκώδη δεν πήγαν στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτοί ενήργησαν και το έχουν ξανακάνει και ο Ανδρέας ο Πούλος. Τα ξεχνάει ο κύριος Νανόπουλος. Αυτά του είπε χθες. Ότι την περίοδο πνευματικού. Μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη από τον πνευματικό γιατί ναι. Του κάνανε τα ίδια. Ναι, εντάξει, γιατί να ζητήσει συγγνώμη. Τον αγώνα για το χωριό ήταν. Σε μια θυελώδη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν σκουπιδότοπο στο Λέχιο. Σκουπιδότοπος, εκεί πηγαίναμε τα σκουπίδια. Ένα μέρος μεγάλο τουλάχιστον ήταν εκεί και στο Χιλιομόδι. Και αντέδρασαν όλοι οι κάτοικοι, βάζανε φωτιά και τα καίγανε και έπνιγε όλο το Λέχιο από τους καπνούς. Τουλάχιστον 10 φορές. Και λέει, τότε που ήμουνα στην Συμμαχία Πολιτών, δήμαρχε, ήταν καλά που έκανα τους αγώνες. Μα σέβαζε εσύ. Και λέει, δεν σέβαζα εγώ, δεν το ένα, δεν το άλλο. Παρίστατο και ο κύριος Πλατής που μιλήσανε για τα φόπλακα στο Λέχιο. Ο κύριος Πλατής τα είπε πεντακάθαρα, όχι δήμαρχε, μου είπε αυτό και αυτό. Και έγινε το έλα να δεις τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Απεκάλεσε ψεύτη τον κύριο ναι. Πλατή. Ότι... Απεκάλεσε ψεύτη ουσιαστικά έμεσα τον κύριο Πλατή. Όχι, ότι δεν τα είπα. Λες αλήθεια του είπα. Ναι, εντάξει, ναι, γι' αυτό λέω έμεσα. Όταν σας λέω δεν λέτε αλήθεια, τι λέτε. Εντάξει. Έτσι έχει η κατάσταση. Οι πρόεδροι στην περιοχή κάνουν τη δουλειά τους, προασπίζονται τα συμφέροντα του χωριού. Από το χωριό έχουν εκλεγεί. Εκεί δίνουν λόγο και αναφορά. Αν εσύ τον αποκαλείς και ψεύτη και δεν αποδέχεσαι αυτά που είπες, δεν μπορώ να πω. Όμως, κύριε Σταυρέλη, εγώ θα ακουμπήσω εκεί που θέλω, γιατί μου αρέσει. Για να μην λένε ότι χαϊδεύω. Όμως ο κύριος Ανδρέας Πούλος, τον εκτιμώ αφάνταστα και είναι και φίλος και καλός ακροατής στην εκπομπή και με βοηθάει πολλές φορές. Τον άνθρωπο αυτόν που τον υβρίζει, τη μία τον χαϊδεύει και πίνει νούζα μαζί και την άλλη βρίζονται. Ή αν θέλετε, τον βρίζει ο έτερος, ο δημοτικός σύμβουλος. Δεν είναι και αυτό ένα τρωτό σημείο το να τη μία να ψήνει αρνιά μαζί και να λες ο καλύτερος αντιδήμαρχος και ο καλύτερος δήμαρχος και ο καλύτερος έτσι και ο καλύτερος αλλιώς και την άλλη να σε βρίζουν και να προσπαθείς να είσαι απέναντι. Ομά πράγματα, κύριε Σταυρίδη. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει μία ιδιοσυγκρασία. Εγώ δεν θα το έκανα. Δηλαδή, αν μου είχε κάνει ένας μία τέτοια επίθεση και να μου βρει την οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο, τελειώνει για μένα. Δύσκολο είναι. Να το κάνω σαν άνθρωπος, αλλά δεν άμα έχω υποστεί και αυτά. Δεν είναι δύσκολο. Από εκεί, ναι, δύσκολα σε μένα να συμβεί. Αλλά αν γίνει έτσι, τελειώνει. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Έχει το χαρακτήρα του. Όμως ότι δίνει για το χωριό τα αυτό πάντα, μπορεί το να το αμφισβητήσει κανένα. Όχι. Ούτε για αστείο θα έλεγα ότι είναι ο πλέον δυναμικός πρόεδρος. Όχι μόνο τώρα, αλλά και από το 2014. Που ήταν ακόμα, δεν ήταν στα πράγματα, ήταν αντιπολίτευση. Έχει δυναμικούς αγώνες. Ο Ανδρέας για το Λέχιο. Είναι ο πλέον δυναμικός πρόεδρος, θα λέγαμε. Και όχι μόνο για τα καθαρά θέματα, για τις καθαριότητες, τις λάμπες κλπ. Που τον έχουν αγνοήσει, το λέει. Αλλά και για θέματα ευρύτερα. Άρδευσης, για τα νερά, ίδρευσης. Για ευρύτερα θέματα έχει αγωνιστεί. Λέτε και ξέρετε, τι γίνεται με το νερό. Ξαφνικά φέραμε νερό από τη Στιφαλία, βάλαμε και τον πίδακα να πηδάει ψηλά, λες και μπήκε αεροπλάνο. Έχετε δει όταν πάει, έρχονται τα ραφάλ που βάζουμε τους πίδακες να τα υποδεχτούμε. Τι έγινε προχθές εκεί πέρα, για πέστε μου. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα έργο 7.200.000 ευρώ.
Από το πρόγραμμα παλιά Φιλόδημος, τώρα Αντώνης Τρίτσης. Ναι, 3 εκατομμύρια ένταξη στο Φιλόδημο, τα υπόλοιπα πόροι της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης Αποχέτευσης. Είναι η περίφημη διαδικτύωση Β φάση. Τι δηλαδή? Το νερό της Τυμφαλίας που έρχεται στην περιοχή των αρχαίων Κλεονών, κάνει ένα bypass και κατεβαίνει Σπαθοβούνη, Βεληνιάτικα, Άσο, Περιγιάλη, Λέχιο, Κόρινθο. Για την Κόρινθο είναι το νερό. Το νερό είναι για την Κόρινθο, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σπασίματα που γίνονται πάνω στην περιοχή της αρχαίας Κορίνθου, στο Πεντεσκούφι κλπ. Λόγω παλαιότητας. Είναι οι παλιές σιδερένιες σωλήνες. Και με τον τρόπο αυτό θα πηγαίνει νερό και σε τρεις κοινότητες, στους υδατόπυργους Άσου, Λεχαίου, Περιγιαλίου. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Το έργο καθυστέρησε πάρα πολύ από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ήταν έτοιμη η μελέτη, ήταν έτοιμη η πίστοση όταν ανέλαβε το 2019. Πάμε ρε Δήμαρχε να το δημοπρατήσουμε, πάμε, θα χάσουμε και τα λεφτά. Πάμε να το δημοπρατήσουμε. Το δημοπρατήσαμε το 2021 και βάλαμε τον εργολάβο το 2022, τον Αύγουστο, νομίζω, Σεπτέμβριο του 2022. Και έκτοτε συνεχίζει ο εργολάβος την κατασκευή. Έχει φτάσει στο Λέχιο. Η πρώτη δουλειά ήταν να συνδεθεί το δίκτυο με τον υδατόπυργο του Άσου. Σωστά. Μέχρι εκεί. Και θα ακολουθήσει Περιγιάλη, Λέχιο, Κόρινθος. Εντάξει. Νερό υπάρχει, απλά θεωρώ. Σήμερα νερό οριακά υπάρχει. Μα και σήμερα ο Άσος παίρνει οριακά νερό στην Φαλίας. Η διαφορά είναι ότι το παίρνει από την Κόρινθο. Έρχεται ο αγωγός μέσω του δικτύου Μαρινάκη. Τι εννοείται, παίρνει το? Παίρνει μια ποσότητα της Κορίνθου. Από την Κόρινθο, ναι. Από τις δεξαμενές του Διαμαντή. Ναι, ναι, επάνω εκεί. Σε λίγο καιρό θα σταματήσει. Και θα σταματήσει είτε είναι ο αγωγός από τη Στυμφαλία, είτε είναι ο αγωγός από την Κόρινθο. Γιατί δεν επαρκεί το νερό. Γίνεται την τελευταία τριετία. Απλώς πέρσι έγινε τον Αύγουστο. Φέτος, λόγω της ανομβρίας, θα γίνει νωρίτερα. Τον Ιούλιο μήνα υπολογίζεται. Θα έχει νερό ο Άσος είτε από τις τοπικές γεωτρήσεις, είτε από τις γεωτρήσεις της Κορίνθου, όπως γινόταν τόσα χρόνια. Δεν λύσαμε το πρόβλημα. Το έργο, ναι, πρέπει να υπάρξει. Όταν θα υπάρχει νερό από την Στυμφαλία, θα έχουν όλοι νερό. Τώρα, όταν θα σταματήσει και θα μειωθούν οι παροχές νερού, έχουν ήδη μειωθεί στη Στυμφαλία. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει να πάει να το δει, είναι ορατό πλέον. Παρότι είμαστε στο τέλος Μαΐου. Σε ένα μήνα θα δείτε, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν είχαμε χιόνια. Τρία χρόνια έχουμε να δούμε χιόνια στην Φαλία. Και οι βροχές είναι μόνο για τους, για αυτούς που θα πλύνουν το αυτοκίνητο. Σωστά. Και τα ναι, ναι. Έτσι έχει η κατάσταση και πανηγυρίσανε γιατί το νερό ήρθε. Ναι, μπράβο, καλά λέω. Μπράβο. Αλλά να πατάμε και στο έδαφος. Δεν λύνουμε το πρόβλημα. Ο αγωγός έπρεπε να γίνει. Το πρόβλημα δεν λύθηκε. Νερό στην Φαλίας έχει σήμερα ο Άσος, νερό στην Φαλίας με το ένα δίκτυο, νερό στην Φαλίας έχει και με το άλλο δίκτυο. Να ξέρουμε τι λέμε στους πολίτες. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, γιατί ωραία το λέμε. Νερό στην Φαλίας. Από ποιους σωλήνες, κύριε Νικολόπουλε? Του Σαμίαντος Σωλήνες. Που έκανε ένα τεράστιο αγώνα ο κύριος Νανόπουλος τότε, το 18-19, ότι είναι καρκινογόνοι και λοιπά. Μέχρι καθηγητές φέρανε από όλη την Ελλάδα να πούνε ότι δεν είναι σωστό. Ξέρετε ότι το έργο 660.000 εκτελέστηκε από την νυν δημοτική, αρχή, ενώ είχε δημοπρατηθεί από την προηγούμενη. Το παρέλαβε έτοιμο με το κλειδί στο χέρι. Εκτελέστηκε το έργο. Μπήκαν οι νέοι σωλήνες και ουδέποτε μπήκαν οι παροχές του νερού. Έχουμε ένα άχρηστο δίκτυο που κάθεται στον Λέχιο, στο Άσο και το Περιγιάλι και τον Κάτω Άσο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μεταξύ... Άρα πάλι νερό από τον Αμίαντο. Είτε Στυμφαλίας είτε μη Στυμφαλίας. Εγώ εκείνο που θα έλεγα χθες παρακολουθώντας το Δημοτικό Συμβουλίο και χαμογέλασα πικρά είναι ότι κάποια στιγμή ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι με τα σκουπίδια και το νερό είναι πολύ ευαίσθητα θέματα και δεν πρέπει να ασχολούμαστε, θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Και δέχομαι από την άποψή του. Αλλά προσπαθώ να θυμηθώ το 2014, αν θυμάμαι, τι είχε γίνει. Ο πανικός στο Ίσωμα που από το νερό της Κορίνθου είχαμε πάθει όλοι γαστρεντερίτιδα. Την γαστρεντερίτιδα δοκίμαστε όλοι στο νοσοκομείο. Ναι. Εγώ τέτοια θέματα δεν τα βάζω, κύριε Νικολόπουλο. 15 μέρες πριν τις εκλογές. Όπως θα δείτε, πράγματι είναι ευαίσθητα θέματα. Μιλάμε για σοβαρότητα. Δεν τα βάζω. Αλλά με έχετε δει ποτέ να ασχολούμαι με το χωράφι, με το οικόπεδο, με το πεζοδρόμιο που είναι τα χορτάρια, που είναι τα σκουπίδια, που είναι τα μπάζα κλπ. Δεν το κάνω.
Αλλά δεν μπορούσα να αφήσω και την υγειονομική βόμβα του στρατοπέδου πάνω από 200 αυτοκίνητα. Θα έρθουμε. Τότε θα είχα εγώ ευθύνη. Να κλείσουμε το Περιγιάλι, γιατί μετά θα πάμε εκεί. Τι γίνεται με την Κεραία, γιατί την Πέμπτη έχει δικαστήριο. Η Κεραία, ναι, είχαν κάνει ένα αίτημα οι κάτοικοι στην περιοχή του Περιγιαλίου. 40... Το είχατε ψηφίσει, όλοι, ναι. Να πάει στην Ιδρύμα. Όχι, όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτον δεν είδα κανέναν κάτοικο και δεν ήξερα, ευνηδιάστηκα για ποιο λόγο δεν ήσαν. Απλώς όμως όταν τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος και το ψηφίσαμε. Καλοπροαίρετα ψηφίζουμε. Και χτες είχε δύο συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Νικολόπουλε. Σε δύο θέματα είπαμε όχι. Τα είδα. Δεν είμαστε για να λέμε όχι. Και όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, όπως είδατε χθες στη συνεδρίαση, εάν η παράταξη Σταυρέλη δεν πάει στη συνεδρίαση, και χθες πάλι αν δεν πηγαίναμε, δεν θα κάνανε. Εγώ φταίω γι' αυτό. 17 συμβούλους είχε με τον Α ή Β τρόπο ο κύριος Νανόπουλος. Είτε απευθείας από τη Συμμαχία Πολιτών, είτε μέσω της παράταξης του κυρίου Καλλίρη, είτε μέσω των συνεργασιών. Και δεν μπορεί, και ξέρετε πόσοι ήσαν χθες. 6-7. Ο Σταυρέλης στέει γι' αυτό. Βάζουμε πλάτη όμως, τα ψηφίζουμε. Έργα, τα ψηφίζουμε. Κάντα, δήμαρχε, εκλογές έχουμε. Ναι, κάντα. Δεν μπορεί να φταίμε εμείς όμως. Μπας περιπτώσει, μας έφερε ένα θέμα με το Περιγιάλι. Και τι είπε στις συνεδρίες, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Το έχω λύσει. Η Κεραία δεν θα μπει εκεί που προβλεπόταν σε ένα σπίτι. Σπίτι ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Θα πάει στον υδατόπυργο που δεν ενοχλεί κανέναν. Πολύ ωραία, συμφωνήσαμε. Ομόφωνη απόφαση. Και νομίζω λογικό. Τι θα κάναμε, μπορούσαμε να αντιδράσουμε σε αυτό, να του πούμε όχι. Τόλισα. Μπράβο, δήμαρχε. Και τι γίνεται, ό,τι του θαύματος, προχθές η Κεραία πήγε και μπήκε. Μάρε, δήμαρχε, εσύ δεν μας είπες το. Μπήκε σε σπίτι. Εκεί που ήταν εκεί να μπει. Που ήταν. Άρα. Μας είχε ενέπαιξες, δικαίωμα κύριε, να αλλάξει. Είχε δικαίωμα δεν ξέρω να αν είχε ή δεν είχε. Συγνώμη, όταν μας φέρνεις πρόταση στο δημοτικό. Στην περιοχή αντιδήμαρχος είναι ο ανταυτού, είναι ο κύριος Πούλος. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν το ήξερε ο κύριος Πούλος. Δεν το είδε στο χωριό του Κεραία που μπαίνει σε μια. Προφανώς το είδε. Εγώ μιλάω για τον δήμαρχο που εισηγήθηκε το θέμα. Ο κύριος Πούλος δεν μίλησε στη συνεδρίαση. Αν θυμάμαι, αν δεν ξέρω αν ήταν παρόν. Σας λέω ομόφωνη. Δεν κράτησε ούτε ένα λεπτό αυτή η συνεδρία, αυτό το θέμα. Όταν σου λέει ο Δήμαρχος ότι το έχω λύσει το θέμα, τον πιστεύουμε. Είναι δυνατόν να αμφισβητώ τα πάντα? Και ό,τι θαύματος, σε 20 ημέρες, ένα μήνα, τι έγινε, η Κεραία μπήκε. Και ξαναδιαμαρτύρονται οι κάτοικοι και μεθαύριο έχει ασφαλιστικά μέτρα των κατοίκων κατά πιανού έγινε, δεν το έχω δει. Άρα δηλαδή το δικαστήριο ουσιαστικά, επειδή έχω μιλήσει και με τον δικηγόρο, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος και γνώστης των θεμάτων αυτών, θα πρέπει να μεταφερθεί εκεί που είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το παν ψηφί. Στην υδατοδεξαμενή. Δεν ξέρω όμως τι άδειες έχουν δώσει στη συγκεκριμένη εταιρεία, ούτε ξέρω και ποια εταιρεία είναι. Τι άδειες η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ή το Υπολοδομία. Δεν ξέρω τι άδειες έχουν δώσει και τι προσβάλλεται από αυτά. Δεν είμαι νομικός. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στο αίτημα, το έχουμε κάνει και άλλες φορές. Άλλες φορές έχουμε επιτύχει, άλλες φορές όχι. Και πλέον φτάσαμε στα ασφαλιστικά μέτρα, διότι αν είχε υλοποιηθεί η απόφαση που πήραμε, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, time out και γυρίζουμε με σκουπίδια και με ευθύνες σας, όπως λέει ο κύριος Πρωτοπαπάς, ότι ξέρατε και δεν μιλήσατε τόσο καιρό. Έτσι λέει ο κύριος Δημήτρης Πρωτοπαπάς, και θα είναι και θα κατέβει για υποψήφιος δήμαρχος, δεν μου έρχεται άλλη λέξη να την πω. Συνυποψήφιος, τέλος πάντων, ναι, καλά μου τη λέω. Και έχουμε ακόμα να μιλήσουμε και για ένα-δύο θεματάκια ακόμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις διαφημίσεις, να βάλουμε τις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε αμέσως. Πάμε καλά, ρε. Ενημέρωση και μουσική είναι εδώ. Διολκός 105,6. Εδώ βρίσκεις τεράστια ποικιλία και εκλεκτή ποιότητα. Κρεοπωλείο Μελέτσης. Μεγάλη ποικιλία κρεάτων. Γευστικές επιλογές για όλα τα γούστα που θα ενθουσιάσουν ιδιαίτερα εσάς και τους αγαπημένους σας. Παράγουμε καθημερινά εκλεκτά και γευστικά κρεατοσκευάσματα. Μας στηρίζετε με τις αγορές σας και εμείς ανταποδίδουμε με τα καλύτερα προϊόντα. Με συνέπεια, μεράκι, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Κρεοπωλείο Μελέτσης. Τα ψώνια στην πόρτα σας. Χωρίς επιβάρυνση. Παραγγελείς διανομή κατοίκων Δευτέρα ως Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 1.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2741053058 στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Κρεοπωλείο Μελέτσης. Όταν μπαίνεις, πάντα κερδισμένος βγαίνεις.
Αυξήσεις στη βενζίνη, τιμές ασφαλίστρων, κόστος σέρβις. Ξέχασε τα όλα αυτά. Κινήσου έξυπνα, οικολογικά και οικονομικά. Νίκιασε ένα ηλεκτρικό μηχανάκι. Πατίνι ή ποδήλατο, μόνο από 5 ευρώ την ημέρα. Έλα στην ηλεκτροκίνηση Λάγιος και διάλεξε ανάμεσα στα καλύτερα μοντέλα ηλεκτροκίνησης, πατίνια, ποδήλατα, σκούτερ, είτε καινούρια, είτε μεταχειρισμένα. Είτε για αγορά, είτε για μίσθωση, είτε για ιδιώτες, είτε για επαγγελματίες. Ηλεκτροκίνηση Λάγιος. Αδημάντου 53, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 71 011. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. ΚΤΕΟ AutoVision Κορίνθου, 80 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 27410-73700. Τώρα και ασφαλίσει οχημάτων. Κάνε μια στάση και γλύκανε τη μέρα σου σε ένα κατάστημα από τα αρτοζαχαροπλαστεία Ζώης. Λαχταριστές κρέμες πατισερί που ενώνουν την κάθε γεύση στις τούρτες. Η σοκολάτα που αναμειγνύεται με το μπισκότο και το φρέσκο βούτυρο δίνει ένα απίστευτο άρωμα στα γλυκά Ανατολής. Δεν μπορείς να μην δοκιμάσεις τις πεντανόστιμες φολιάτες, το ζεστό παραδοσιακό ψωμί και το αφράτο τσουρέκι. Όλες αυτές τις αισθήσεις των γεύσεων και των αρωμάτων τις αισθάνεσαι μπαίνοντας μόνο στα αρτοζαχαροπλαστεία Ζώης. Αρτοζαχαροπλαστεία Ζώης. Από το 1965 στα Ίστμια, Λεωφόρος Επιδάβρου, στην Κόρυθο, Γεωργίου Παπανδρέου και Πατρών. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας εξυπηρετήσουμε στο νέο μας κατάστημα στο Λουτράκι, Ελευθερίου Βενιζέλου 20, δίπλα στο σταθμό του ΚΤΕΛ. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και εμείς σας το ανταποδίδουμε με την ποιότητά μας. Το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση υψηλού επίπεδου για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, έμπειρους καθηγητές και σύγχρονες εγκαταστάσεις στο σχολείο μας, παιδιά και έφηβοι χτίζουν γερά θεμέλια γνώσης, δράσης και ελπίδας για το μέλλον. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.aristotelio.gr, στο 27 4 10 72 300 ή 76 300 για περισσότερες πληροφορίες. Αριστοτέλειο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Το καλύτερο για το παρόν και το μέλλον των παιδιών σας. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει η εμφάνισή τους, η θρησκεία τους, η καταγωγή τους. Αν βρίσκονται εδώ ή στην άλλη άκρη του κόσμου, δεν μας νοιάζει. Αυτό που μας νοιάζει είναι η υγεία τους. Γιατροί του κόσμου, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Βίολκος Radio, 105,6. Εδώ λοιπόν είμαστε και θέλω να πω κάτι, επειδή την ώρα του διαλύματος πήρε ο κ. Πρωτοπαπάς τηλέφωνο, ο οποίος έχει κάποιες διαφωνίες στα λεγόμενα του κ. Σταυρέλη. Δεν μου είπε, επιλέξει να αναφέρω αυτό που είπε ο κ. Δημήτρης. Όχι ότι λέει ψέματα, αλλά σε κάποια σημεία. Αν έχετε την καλοσύνη, μην τηλεφωνείτε. Δεν το βάζω στο αθόρυβο. Λοιπόν, δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να μπορώ να έχω συγχρόνως δύο στον αέρα. Δεν έχω τη δυνατότητα αυτή. Θα την προσπαθήσω, αλλά είναι δεδομένο ότι ο κύριος Πρωτοπαπάς αύριο θα είναι στον αέρα τηλεφωνικά να μας πει τις αντιρρήσεις και τις διαφωνίες που έχει. Πάμε λοιπόν και στα βρει το ερώτημα που σας έκανα. Σκουπίδια στο στρατόπεδο, τόνια τελείωτη σκουπίδια, γιατί δεν ήταν μόνο ξύλα, δεν ήταν μόνο κλαδέματα, δεν ήταν μόνο ντουλάπια και καρέκλες, ήταν και σακούλες με ποπονόφλουδες, καρπουζόφλουδες και χαρτιά υγείας δεκάδες. Εγώ θα το ξαναφέρω ότι σε ένα δελτίο τύπου στείλε ο κ. Πρωτοπαπάς, αναφέρω ότι και εσείς είχατε γνώση για αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω το αστυνομικό δαιμόνιο ότι είχα γνώση. Όχι, κύριε Νικολόπουλε, δεν είχα γνώση. Και γιατί να έχω γνώση? Μέσα στο στρατόπεδο δεν πηγαίνω εγώ κάθε μέρα. Να είμαι τι? Θα έπρεπε να έχω ένα φορτηγό όταν να κυκλοφορώ πάνω από την Εθνική Οδό, που φαίνεται μέσα ο χώρος του στρατοπέδου, εκεί που είναι περίπου το αμαξοστάσιο του Δήμου, για να δω τι είχε γίνει. Δεν έχω αυτή την... Όταν το πληροφορήθηκα, την ίδια ημέρα ή την επόμενη έκανα την παρέμβασή μου και είχα υποχρέωση να το κάνω.
Τώρα όλα τα άλλα, τι γράφουνε, συνυπεύθυνο στι Σταυρέλιε, δηλαδή εντάξει, συνδιοικούμε και δεν το έχω καταλάβει. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Κάτι πρέπει να πούνε. Σεβαστό και αυτό. Πέστε μας λοιπόν τι συμβαίνει εκεί πάνω. Γιατί πήγανε και μαζευτήκαν τόσα σκουπίδια, γιατί δεν τα πήγαμε στην Τέρνα, στην Παλαιόχουνη. Ποιος δεν μιλάει με στο στρατόπεδο, φταίει ο ταξίαρχος, φταίει ο κ. Κολαίτης που είναι ο διοικητής, φταίει ο δήμαρχος, φταίω εγώ, φταίω ο Χατζηπετρής, ποιος φταίει τελικά? Εκτιμώ ότι δεν έχουν πάρει άδεια από κανένα να πηγαίνουν, λέγανε ογκώδη. Αλλά τελικά μαζί με τα ογκώδη είναι ογκώδη, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Αλλά έχουν μπει και σύμμικτα απορρίμματα, όπως τα μαζεύουν από τους χώρους. Μα είναι μαύρες αφούς, μικρές σπιτιού. Ότι είχαν βρει την εύκολη λύση και δεν κοιτάγανε παραπέρα, είναι αυτό που χαρακτηρίζει και τη Δημοτική Αρχή. Όλο το 2023 κλείσαμε 5 μήνες και 2 μήνες από το τέλος δεν είχαμε κάνει διαγωνισμό για να δώσουμε τη δυνατότητα στη μοναδική εταιρεία που υπάρχει στα όρια του Δήμου Κορινθίων να πηγαίνουμε τα ογκώδη για επεξεργασία, είτε ήταν ξύλα, είτε μπάζα, είτε στρώματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτή υπάρχει. Και φέρανε τέλος Μαΐου, θυμηθήκανε να φέρουν τέλος Μαΐου τη μελέτη στην Επιτροπή, 180.000, 30.000 απευθείας ανάθεση στην αρχή και 150.000 διαγωνισμός. Διαγωνισμός ο οποίος θα φέρει αποτέλεσμα μετά από 2 μήνες, έτσι, γιατί είναι διαδικασία. Τουλάχιστον, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κανένα στραβή, κάποιο δικαιολογητικό, κάτι δεν πάει καλά. Να παρεύετε. Ναι. Αυτά τα 30 χιλιάρικα προφανώς δεν φτάνουν όχι μόνο για να πάμε τα 200 αυτοκίνητα που είναι πάνω, αλλά δεν φτάνει να μαζέψει ούτε τις παραλιακές ζώνες που συσσωρεύονται τώρα. Άρχισε η τουριστική σεζόν σε Σαρωνικό και Κορινθιακό. Άσο, Λέχιο, Περιγιάλη, Κόρινθο, Λουτρά, Αλμυρί. Δεν πάνε. Γίνεται αυτά, ο χαμός. Μιλάτε για τα κλαδέματα και για τα κοντράδια. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν. Δηλαδή, για θα τρελαθώ. Μέσα στα 10 σκουπίδια, τα 4 ήταν σύμμικτα. Γιατί δεν τα πάνε στην Τέρνα. Τα σύμμικτα δεν ήταν από τους κάδους. Είναι από τα εκεί που τα ρίχνουν χύμα στα ογκώδη. Δηλαδή δίπλα από τους κάδους θα δείτε μπάζα, κλαριά και σκουπίδια. Αυτά τα σκουπίδια είναι εκεί. Δεν γίνεται διαχωρισμός. Τα παίρνει το αυτοκίνητο του Δήμου, τα πάει στην εταιρεία ανακύκλωση, να την πω έτσι, και επεξεργάζονται. Η εταιρεία ανακύκλωση όμως εδώ και 5 μήνες δεν παίρνει σκουπίδια, δεν παίρνει τα ογκώδη. Γιατί, αφού δεν έχει σύμβαση. Η εταιρεία ανακύκλωση, μιλάτε αυτή που έχουμε εδώ στην Κόρινθο. Είναι στον ΚΑ. Στον ΚΑ. Ναι, κατάλαβα πια. Αθηκείο. Δεν υπάρχει σύμβαση. Δεν υπάρχει σύμβαση. Γιατί δεν υπάρχει σύμβαση? Γιατί υπάρχει ανικανότητα από τη Δημοτική Αρχή. Η απάντηση του Δημάρχου. Δήμαρχε, τώρα το θυμηθήκατε. Σαφώς και είπαμε ναι. Τι θα πούμε, όχι. Αλλά η απάντηση, κύριε Νικολόπουλε, αυτό είναι που σε εκνευρίζει. Ότι ξέρετε, είχαμε προβλήματα με την οικονομική υπηρεσία. Μα αυτή η οικονομική υπηρεσία έχει γίνει τόσο βάλσαμο στο Δήμο. Δήμαρχε, εσύ είσαι πρόεδρος, εσύ είσαι προϊστάμενος, εσύ είσαι επικεφαλής του Δήμου, άρα και της οικονομικής υπηρεσίας, αν δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Αν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους, άρα φταίς εσύ, κάτι δεν κάνετε καλά. Μεταξύ οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας, μεταξύ αντιδημάρχου οικονομικών και αντιδημάρχου τεχνικών. Ποιο πρόβλημα υπάρχει? Δεν μπορούν να την πληρώνουν όμως οι δημότες. Και προχτές, εχτές μάλλον το βράδυ, ρώτησα πάλι τι γίνεται, δήμαρχε, μου λέει ότι έχουν δρομολογηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος να φύγουν. Και ξέρετε πότε έγινε αντιληπτό το θέμα? Θέλετε να λέμε αλήθειες? Όταν οι συνοριοφύλακες που είναι για την κλειστή δομή, ναι, σωστό, έβλεπαν πολλά ποντίκια στην ευρύτερη περιοχή. Τότε έγινε. Δεν ξέρω ποντίκια, και τους σταμάτησαν. Για ρουλές, έτσι δηλαδή έγινε. Διαφορετικά μπορεί να ήταν ακόμα χειρότερη κατάσταση. Τότε το πληροφορήθηκα και τα εγώ. Τα σκουπίδια φύγανε τώρα από το στρατόπεδο? Όχι, δεν έχουν φύγει ακόμα. Μάλιστα. Όχι, βεβαίως. Δεν έχουν φύγει. Θα γίνει μια προσπάθεια. Πώς μπορούμε να διαφημίζουμε ότι είμαστε η καθαρότερη πόλη της Ελλάδος ή στις τρεις πρώτες, όταν έχουμε πλημμυρισμένα σκουπίδια παντού? Γιατί συζητείτε στο συνοικισμό. Δεν θα φτάσω εγώ να γίνω detective. Γιατί προχθές πέρασα από έναν όγκο σκουπιδιών εκεί πάνω στην Καλλιθέα. Και μου λέει, ήμουν μαζί με ένα δικό μου άνθρωπο, βγάλα φωτογραφίες. Λέω, όχι, εγώ δεν detective δεν είμαι. Αλλά είμαστε γεμάτοι με μικρές χωματερές παντού. Εντάξει. Τι να σας πω, αυτά είναι τρίτη καθαρή πόλη στην Ελλάδα. Να έρθω λοιπόν. Το πιστέψουμε και εμείς το τέλος. Επειδή ζείτε εκεί πάνω, περνώντας, είχα καιρό να περάσω από τη Βαρχάτ, την παλιά Βαρχάτ,
Έτσι. Αλήθεια, γιατί δεν διαμαρτύρεστε στις μπασκέτες να μπουν στεφάνια? Έχετε ξαναδεί ποτέ να παίζουν μπάσκετ σε ταμπλό? Γιατί τέτοιο μπάσκετ εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω με στεφάνια. Τα κλέβουν, λέει. Και άμα τα κλέβουν, τι θα κάνουμε? Δηλαδή, μια και τα κλέβουν και το σπίτι μου κλέβουν. Να του βάλω φωτιά, το κάψω, να μην έχω σπίτι. Είναι... Πετε μου, γιατί δεν διαμαρτύρεστε? 3,5 χρόνια δημοτική αρχή. 4 πάμε τώρα. 4, κύριε Σταυρέλη. Σήμερα έχουμε 29-30 ο μήνας, πόσο έχει? 26 Μαΐου του 19. Κλείσαμε 4 χρόνια από τις εκλογές. Από, τις από εκλογές. Την ημέρα που η προηγούμενη διοίκηση δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πια. Άρα έχουν πάρει παράταση και 4-5 μήνες για να πάμε εκλογές τον Οκτώβριο. Διαφορετικά, την προηγούμενη Κυριακή θα είχαμε εκλογές. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Θα το καταλάβουν οι Κορίνθοι. 4 χρόνια θα είχαμε εκλογές. Σωστό. Πήραμε παράταση για τον Οκτώβριο. Ναι. Λέτε ότι δεν το έχω κάνει. Μα το έχω κάνει, κύριε Νικολόπουλε. Έχω βγάλει και για τις μπασκέτες, έχω βγάλει και για την παιδική χαρά. Να πάμε ένα-ένα. Να σας πάω την παιδική χαρά πρώτα. Ήταν μια παιδική χαρά που είχε φτιαχτεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Μια χαρά. Πιστοποιημένη. Κληρούσε τις προδιαγραφές. Πήγαν, την ξυλώσανε την παιδική χαρά. Γιατί μας έκλεβαν οι γνωστοί ή άγνωστοι όργανα. Και τι κάναμε, τα βάλαμε σε μια αποθήκη και περιμένουμε να φτιάξουμε τη νέα παιδική χαρά εντός του οικισμού. Μα ρε παιδιά, δεν περιμένατε να τελειώσει η νέα παιδική χαρά που είναι να γίνει και μετά να πάμε? Έχει μείνει μια ευρύτερη περιοχή στην Παθαρίστρα, στην Καλυθέα, χωρίς παιδική χαρά. Το έχω αναδείξει. Δεν μπορεί να κάθε μέρα να ασχολούμαι με ένα θέμα. Εδώ είναι τα θέματα. Απέναντι έχει. Δίπλα έχει τις μπασκέτες. Ακριβώς. Οι οποίες μπασκέτες 4 χρόνια είναι σε άθλιο χάλι. Είναι χωρίς στεφάνια. Δεν το έχω βγάλει, κύριε Νικολόπουλε. Το ανέδειξα. Το φώναξα. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ούτε στεφάνια, ούτε τα ταμπλό υπάρχουν. Στα μισά δεν έχει ούτε ταμπλό. Δεν το πρόσεξα, και φυσικά δεν πάει κανένας. Παλιά πήγαιναν παιδιά και κάναν άθληση. Έφυγε γι' αυτό. Τώρα ακούω ότι θα κάνουν γήπεδα τένις εκεί. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Το απέναντι που είναι ο Ελαιώνας που θα κάνουμε γήπεδα εκεί, τι έχει ξεκινήσει, έχει γίνει κάτι τέλος πάντων? Τόσα αποφίδια αστακοέως λένε αυτούς τους άλλους που. Το απέναντι. Ναι, το που μεγάλο, αγοράστηκε. Τα 7 στρέμματα, 6, τα 17 στρέμματα. 17 όσο είναι. Όχι 17, παραπάνω είναι. Όσο είναι. Νομίζω, 25 νομίζω. Τέλος πάντων. Αγοράστηκε ο χώρος από το 2021. Θυμάστε τότε που πηγαίναν στο συγγυσμό μερικοί καλοθελητές και λέγανε του χρόνου το Σεπτέμβρη θα παίξει ο Κύψελος και ο Αστέρας στο γήπεδο εκεί που θα φτιάχναμε. Τα θυμάστε? Αλλού μετά λέγαμε ότι θα κάνουμε κλειστό γυμναστήριο. Κάποιοι κάτοικοι δεν θέλανε κλειστό γυμναστήριο. Α, δεν θα κάνουμε κλειστό γυμναστήριο. Μετά θα πάμε τα γήπεδα τένις που δεν θα γίνουν στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Πού θα τα πάμε, δήμαρχε? Στο οικόπεδο που αγοράσαμε. Βρε παιδί μου, όλα αυτά δεν χωράνε, του λέω. Και γήπεδο ποδοσφαίρου και κλειστό γυμναστήριο και γήπεδο τένις. Αποτέλεσμα 2023, κλείνουμε 2 χρόνια σχεδόν από την αγορά. Ιούλιος ήταν η αγορά του 2021. Τον Δεκέμβριο έγιναν πάντως τα συμβόλαια. Ελιές, λαδάκι και... Έχουμε όμως μία μεταβολή. Έχουν βάλει 4-5 άλογα μέσα και τρώνε το χορτάρι. Καλό είναι. Αυτή είναι η μεταβολή. Τι να σας πω. Τίποτα, κύριε Νικολόπουλε. Πάμε, κύριε Σταυρέλη. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να τα πούμε όλα, αλλά πάμε σε βασικό ερώτημα. Κάποιοι λένε ότι έχετε μαζέψει την Dream Team. Κάποιοι άλλοι λένε ότι έχετε πάρει ανακυκλώσιμα υλικά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι έχετε πάρει κουρασμένους και ότι όποιον βρείτε το μαζεύετε. Θα ήθελα τη δική σας απάντηση αυτούς που έχετε πάρει κοντά σας, που έχετε ανακοινώσει. Είναι και κάποιοι άλλοι που δεν έχουν ανακοινωθεί. Το να ξέρω ότι μπορεί να είναι μαζί σας ο Νικολόπουλος, λέω εγώ, μπορεί να το ξέρω, αλλά να μην είναι ή να μην τελικά να μην καταλήξει. Τι έχετε τελικά, Dream Team, αναλώσιμα και κουρασμένα υλικά? Ανθρώπους που μέχρι χθες τους τιμούσανε και σήμερα δεν τους τιμάνε, τι ακριβώς? Ή τα άλογα όταν γεράσουν πρέπει να τα σκοτώσουμε? Εντάξει, είναι πολλοί που λένε πολλά, κυρίως στο διαδίκτυο. Εγώ γνωρίζετε ότι έχω δεν υποστεί, τα λέει στο διαδίκτυο, μην κατηγορείτε μόνο. Έχω υποστεί τέτοιο bullying. Ξέρετε, κοιτάξτε κύριε Σταυρέλη, η εύκολη απάντηση είναι το διαδίκτυο. Όταν όμως εμείς, ΟΜΑ, πληρώνουμε υπάλληλο στο Δήμο Κορινθίων για να βγαίνει να μας βρίζει κάθε μέρα, αυτό δεν είναι διαδίκτυο. Αυτό είναι ύβρις, είναι αθλειότητα, είναι οτιδήποτε. Και ο Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα να μαζέψει το συγκεκριμένο άτομο που το...